Κότς, καλώς ήρθατε και πάλι στην πόλη της Τρίπολης μετά από 15 χρόνια τότε για τον Αστέρα, τώρα για τον Παναρκαδικό. Πώς ήρθε αυτή η συμφωνία με το τριφύλι της πρωτεύουσας της Αρκαδίας? Όλα έγιναν ξαφνικά, όπως γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Με κάλεσε ο πρόεδρος, μου μίλησε για τους στόχους της ομάδος, μου είπε ότι θέλει να χτίσει μια καινούργια ομάδα, μου ανέλησε τα πράγματα. Γενικώς την Τρίπολη τη γνωρίζω από το προηγούμενο πέρασμά μου από τον Αστέρα. Έχω σεβασμό και για τον Παναρκαδικό, όπως έχω και μεγάλο σεβασμό για τον Αστέρα. Δέχτηκα να έρθω γιατί θέλω να δουλεύω και με νέα παιδιά και μου αρέσει να χτίζω καινούργιες ομάδες. Το όνομά σας πάντως ενθουσίασε αρκετά τον κόσμο του Παναρκαδικού. Ήταν και μια έκπληξη, κυρίως της βαρύτητας που έχετε σε αυτές τις κατηγορίες και στις μεγαλύτερες. Και ξαφνικά ανεβαίνουν και οι στόχοι για την ομάδα. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένουμε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή από ό,τι συζήτησα με τους υπεύθυνους της ομάδος, βλέπω ότι η ομάδα έχει αρκετά κενά. Θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε. Υπάρχει γενικώς μεγάλο θέμα, όπως βλέπετε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει και θέμα οικονομικό γενικά στις ομάδες και υπάρχει και θέμα οργανωτικό. Εμείς σαν ομάδα, σαν Παναρκαδικός, θα προσπαθήσουμε με σωστές κινήσεις να φέρουμε κάποιους παίχτες έμπειρους, με καλό χαρακτήρα, γιατί είναι σημαντικό για μένα αυτό, οι καλοί χαρακτήρες σε μια ομάδα, και να δημιουργήσουμε και να χτίσουμε μια καλή ομάδα και με νέα παιδιά και με λίγους παίχτες έμπειρους. Coach, πώς θα θέλετε να βρίσκει τη φιλοσοφία της ομάδας στον Παναρκαδικό την νέα σεζόν στην Καμαθνική? Κοιτάξτε, κάθε προπονητής έχει μια φιλοσοφία, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τους παίκτες και τα χαρακτηριστικά που θα αποκτηθούν. Θα σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση όταν ολοκληρωθεί το ρόστερ. Και μια τελευταία ερώτηση για να σας αφήσουμε να πάτε για την πρώτη προπόνηση. Έχετε γνώμη για το νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής? Έχει ανέβει το επίπεδο, πλέον είναι και επίσημα η τρίτη εθνική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και αναμένεται να είναι και άκρως ανταγωνιστική. Σίγουρα, γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να χτίσουμε μια πολύ καλή ομάδα που να ανταποκρίνεται και στη φιλοσοφία του συλλόγου και στην κουλτούρα του συλλόγου και στη φιλοσοφία τη δική μου. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος που θα έρχεται στο γήπεδο να βλέπει ένα Παναρκαδικό να παίζει καλό ποδόσφαιρο.